Να υποδεχτούμε λοιπόν τώρα τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον αγαπημένο ηθοποιό, Βαλεντίνο Κόκκινο. Βαλεντίνα μου, καλώς ήρθες στο Happy Hour. Χαίρετε. Καλώς ήρθες. Παρακαλώ. Είναι πολύ που είμαι εδώ, πραγματικά. Και εμείς χαιρόμαστε. Τέλος βρήκαμε την ευκαιρία. Ναι, ναι. Από την αρχή της σεζόν είχαμε βρεθεί και είπαμε κανένα 2-3 φορές να το κανονίσουμε, αλλά λίγο το πρόγραμμα, λίγο οι υποχρεώσεις. Σαφέρω. Αλλά τώρα, με διπλή αφορμή. Ναι. Με διπλή αφορμή, γιατί... Εντάξει, λένε ο δολοφόνος χτυπάει 2 φορές. Τέλος πάντων, να το ελαφρύνουμε έτσι. Εδώ ο ηθοποιός χτυπάει 2 φορές. Και ο ηθοποιός χτυπάει 2 φορές. Και κινηματογραφικά και θεατρικά. Ναι. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την παράσταση τη θεατρική. Στο Ουζερί του Τσιτσάνη, που ήρθα και σας είδα την Κυριακή στην πρεμιέρα. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Από εκεί. Μια πολύ ωραία παράσταση στο θέατρο Δέντρο. Αλλά να μην τα πω εγώ, να τα πεις εσύ. Χαίρομαι καταρχάς που σ' άρεσε. Ναι. Ουζερί Τσιτσάνης είναι η μεταφορά του βιβλίου, του λογοτεχνικού βιβλίου του Γιώργου Σκαμπαρδόνη. Στο θέατρο Δέντρο είναι για 10 παραστάσεις μέχρι τέλος του μηνός. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30. Τον Τσιτσάνη υποδίεται ο Σταύρος Λούρας και συμμετέχουν η Στέλλα Φιρογέννη, ο Δημήτρης Κουφτερός, ο Άρης Αντωνόπουλος, ο Γιώργος Κορομπίλης και ο Λοΐζος Παπαγεωργίου, όπως και εγώ. Έχουμε ζωντανή ορχήστρα. Τη λαϊκή τετρακτής, εξαιρετικούς μουσικούς. Και τους φωτισμούς έχει κάνει ο Χρήστος Γογάκης, σκηνικά κοστούμια ο Λάκης Γενεθλής. Αυτά. Και μια ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία. Του Σίμου Κακάλα, παράληψη μου, δεν το ανέφερα. Το οποίο ήταν... Εντάξει, δεν πειράζει τώρα να πω 2-3 spoiler. Αλλά όταν, ας πούμε, ξεκινάει η παράσταση και βλέπεις τους ειδοποιούς με τις μάσκες, ναι, σε ένα σύγχρονο έργο. Της Μάρθας Φωκά η κατασκευασμένη. Στην αρχή λίγο λες, okay, τώρα τι γίνεται, γιατί φοράνε τις μάσκες οι ηθοποιοί. Μετά στη διάρκεια του έργου βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι και λίγο όλο αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο, ποιο σκοπούς εξυπηρετεί. Ναι. Η μουσική με τα τραγούδια του Τσιτσάνη, που δένουν πάρα πολύ ωραία τη γέφυρα. Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει μια εξισορρόπηση των τραγουδιών με των μηνυμάτων του κειμένου του Σκαμπαρδόνη για την Θεσσαλονίκη και για την εποχή εκείνη του πολέμου με το διωγμό των Εβραίων. Ναι, γιατί τοποθετείται το έργο στο 1943 στην καρδιά της κατοχής στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει όλο το κομμάτι της κατοχής με την πείνα, τους μαυραγωρίτες, τους σύλλογους, την ελληνική αντίσταση, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Και παράλληλα σε όλα αυτά, ο Τσιτσάνης έχει ένα ουζερί στην Παύλου Μιλά 22, όπου εκεί δημιουργεί τις πιο μεγάλες του εμβληματικές επιτυχίες. Η Συνεφιασμένη Κυριακή είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε τότε. Ναι. Και ουσιαστικά είναι μια άλλη αντίσταση με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, το ρεμπέτικο ή ο χώρος του ουζερί ήταν εκεί που ο καθένας μπορούσε να βρει παρηγοριά στο πιο ανθρώπινο του κομμάτι. Όπου μπορεί να κάνει πλάκα με τους φίλους του, να πει τον ταλκά του, τον καημό του, να μιλήσει για τον έρωτα. Να σπάσει πλάκα. Ναι. Ήταν το κομμάτι το ανθρώπινο που αντιστεκόταν στη μαυρίλα της κατοχής. Και στο κάτω-κάτω ήταν και ο Έλληνας με αυτόν τον τρόπο. Είναι η καρδιά του Έλληνα το να μπορεί να χαίρεται μέσα στις δύσκολες καταστάσεις. Βεβαίως έχει και ένα υπέροχο χορευτικό η παράσταση. Παράλληλα με όλα αυτά. Παρόλα με όλα αυτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε ένα ουζερί μπορούν κάποια στιγμή να χορέψουν. Έρχονται στο Τζακίρ Κέφι. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη άλλωστε είναι τόσο ωραία. Ναι. Θα μείνω ως εκεί όμως. Ναι, τα περισσότερα να τα δουν που θα έρθουν. Σωστά, όταν έρθουν. Και όλο αυτό, ξέρεις να σου πω ότι μου άρεσε. Μου άρεσε το διάλειμμα. Που βγήκε ένα από τα παιδιά και είπε: σας έχουμε μετρημένους. Μπορείτε να πάτε. Σαν Γερμανός. Ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Σας έχουμε μετρημένους, μην φύγει κανείς. Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Στο θέατρο Δέντρο, λοιπόν, το Ουζερί Τσιτσάνη. Χαίρομαι πραγματικά πώς συνεργαστήκαμε με τον Σίμου Κακάλα, γιατί είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος σκηνοθέτης στην Ελλάδα. Πρώτη φορά έρχεται στην Κύπρο ως καλλιτέχνης να δημιουργήσει μια νέα παράσταση εδώ. Και δουλεύει με μάσκες, γι' αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί στις σκηνοθεσίες του. Είναι ένας άνθρωπος που με πολύ αγάπη οδηγεί τον ηθοποιό του σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Και μπορεί να είχαμε 5 εβδομάδες, αλλά
ήταν πολύ μεθοδικός για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ναι, θυμάμαι όταν είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή σε ένα, τυχαία σε ένα καφέ και μου είπες ετοιμάζουμε και λοιπά αυτό, ναι, ναι. Το ουζερίδι Τσιτσάνι και ήσουν πολύ ενθουσιασμένος από τότε με αυτό. Ναι, καταρχάς είναι ωραία η συνάντηση με τους συναδέλφους συγκεκριμένα, αυτούς που ήξερα και πιο παλιά που είχα δουλέψει, που ήταν πολύ ωραία χαρά να ξαναβρεθούμε. Και το έργο από μόνο του, γιατί είχε γίνει και κινηματογραφική μεταφορά, αλλά κυρίως για το σκηνοθέτη, γιατί έχω δει δουλειές στο παρελθόν και μου άρεσαν πάρα πολύ και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα ξεκινάει αύριο η προβολή του Smuggling Hendrix. Ναι, χαίρομαι πολύ αυτό. Η κινηματογραφική ταινία, η οποία βραβεύτηκε και πρόσφατα και έχει βραβευτεί βεβαίως και στο εξωτερικό. Μια πολύ ωραία ταινία από ό,τι μου έχουν πει. Θα πάμε να τη δούμε. Δεν μπορώ να σας πω για αυτήν την ταινία, γιατί εγώ δεν την έχω δει ακόμα, όπως και περισσότερος κόσμος. Ναι, γιατί κυρίως ήταν στο φεστιβάλ, ήταν στο φεστιβάλ που προβλήθηκε. Ναι. Από αύριο όμως στους κινηματογράφους, σε όλη την Κύπρο, και στο Cineplex και στο Rio Cinema και από την άλλη εβδομάδα και στο Pantheon Art Cinema, από ό,τι μου έχουν πει. Η ιστορία είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Η ιστορία είναι ότι κάποιος Ελληνοκύπριος χάνει το σκυλάκι του, ο οποίος περνά στα κατεχόμενα και προσπαθεί να το φέρει πίσω στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά εκεί πέφτει πάνω στις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπει σε ζώα να έρχονται από τα κατεχόμενα σε χώρες μη αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ λέει χαρακτηριστικά οι σύλλοι και οι γάτοι πρέπει να έρχονται μόνοι τους, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το φέρει. Ναι. Το πρόβλημα πάντα είναι οι άνθρωποι. Ναι. Και μπαίνει ο άνθρωπος σε μια. Ναι, ένα δέσποτο σκυλί μπορεί να πάει και να έρθει, όσες φορές θέλει. Ακριβώς. Αλλά αν συνοδεύεται από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να φύγει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μπαίνει σε μια περιπέτεια στο πώς να φυγαδεύσει το σκύλο του, τον Τζίμι Χέντριξ. Από εκεί βγαίνει το Smuggling Hendrix. Από τα κατεχόμενα και ουσιαστικά μπαίνει σε διαδικασία να συνεργαστεί με ένα Τουρκοκύπριο και με ένα Έπικο στην προσπάθειά του να φυγαδεύσει το σκυλάκι του. Και έτσι ουσιαστικά υπάρχει μια παρουσίαση του προβλήματος της Κύπρου με ένα χιουμοριστικό τρόπο, θα έλεγα, και κυρίως ανθρωποκεντρικό. Ναι. Δηλαδή δεν τοποθετείται πολιτικά, απλώς το παρουσιάζει στο φόντο αυτής της περιπέτειας αυτού του σκύλου. Και θα έλεγα έτσι με μια ιστορία του παραλόγου. Ναι. Αυτό το πράγμα που είναι. Του παραλόγου, αλλά είναι έννοια, απόλυτα πραγματική. Αλλά που είναι απόλυτα πραγματική. Ναι, ναι. Εσύ, Βαλεντίνο μου, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, ξεκίνησες αλλιώς. Αλλού ξεκίνησες και αλλού η ζωή σε πήγε, που λένε. Ξεκίνησες από την ψυχολογία. Μπράβο, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είχα σπουδάσει ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και μετά ήρθα στην Κύπρο με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ασχολούμαστε με άτομα με ψυχική ασθένεια. Και εκεί σιγά σιγά πέρασα στην υποκριτική, σπούδα, μπήκα στο σατυρικό θέατρο. Πάντα ήθελα να σπουδάσω ηθοποιός, όπως τα πράγματα το ένα φαίνεται το άλλο και ήρθε εκείνη τη στιγμή. Και τώρα κλείνω επαγγελματικά 9 χρόνια στο χώρο. Ναι. Βεβαίως, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Στην ψυχολογία δηλαδή δεν ήθελες να πας, πήγες κατά λάθος? Όχι. Ήθελες. Ήταν πολύ συνειδητή απόφαση. Ναι. Ήθελα από την αρχή να σπουδάσω ψυχολογία και θέατρο. Ναι. Για μένα για κάποιο λόγο τα συνδέονταν απόλυτα. Τα δύο. Ναι. Και όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, η διπλωματική μου εργασία ήταν αρχαία ελληνική τραγωδία και ψυχολογία. Συνδέονται με διάφορους τρόπους, κυρίως τα σύνδεσα εγώ, αλλά υπάρχει το ειδιπόδιο σύμπλεγμα που είχε ο Φρόιντ, αυτό μόνο του είναι μια σύνδεση. Στις τραγωδίες, στις ελληνικές, η αλήθεια είναι... Τα μάτια της είχαν γυαλίσει όταν τους είπα το θέμα, αλλά ήταν, μόνος μου έβλεπα από την αρχή ότι τα δύο συνδέονταν. Ναι. Και το ένα είναι ανθρώπινη συμπεριφορά και το άλλο ανθρώπινη συμπεριφορά είναι. Mm. Ποιο από όλα τα σύνδρομα που ανακάλυψες σπουδάζοντας ψυχολογία, που ανακάλυψες ότι υπάρχουν, είναι αυτό που σε συγκλώνησε περισσότερο, που σου προκάλεσε τον ενδιαφέρον? Ο ναρκισισμός στους ανθρώπους. Mm. Γιατί είναι η καρδιά ουσιαστικά όλων των προβλημάτων, αλλά και είναι και αυτό που ο άνθρωπος για να μπορεί να αντέξει τη ζωή πρέπει να έχει ένα είδος ναρκισισμού. Mm. Δηλαδή ένα σεβασμό προς τον εαυτό του. Από εκεί που ο ναρκισισμός γίνεται παθογένεια, εκεί είναι τα προβλήματα όλων των προβλημάτων. Μάλιστα. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εκεί αρχίζουν όλα τα προβλήματα. Ναι. Όσες φορές συναντηθήκαμε κάπου, τυχαία, είτε σε μια παράσταση, είτε σε ένα καφέ, έτσι, κατά λάθος κλπ. Κάτι που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι θα βρεις μια αφορμή πάντα, κάτι θα πεις, θα γελάσεις.
Εντάξει, πάντα είσαι έτσι χαμογελαστός άνθρωπος κλπ. Το χιούμορ πόσο ρόλο παίζει στη ζωή σου? Να σου πει ειλικρινής, θεωρώ ότι χωρίς χιούμορ δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Είναι η αντίσταση σε όλα τα προβλήματα ή είναι ο τρόπος να μπορείς να βγεις πάνω από τα προβλήματα. Θεωρώ ότι παίρνουμε τους εαυτούς μας πάρα πολύ στα σοβαρά. Το να έχεις χιούμορ δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις τη δουλειά σου σοβαρά ή δεν λαμβάνεις τον άλλον απέναντί σου σοβαρά. Δεν παίρνεις τον εαυτό σου σοβαρά ή τη ζωή τόσο στα σοβαρά. Νομίζω ότι λατρεύω πάρα πολύ με τους ξένους ή τους Άγγλους που μπορούν να δώσουν τα πάντα χιούμορ. Θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα ωριμότητας κοινωνικής. Δεν είπα ότι εγώ είμαι ωριμός, αλλά μ' αρέσουν οι άνθρωποι που χιούμορ. Ναι. Περνώ καλά. Και περνάς καλά με αυτό. Ναι. Πιστεύεις στο κάθε εμπόδιο για καλό? Όχι όταν το περνάς. Όχι όταν το περνάς. Μετά θα πεις ότι έγινα πιο σοφός. Τι ωραία που έμαθα αυτό το μάθημα. Όταν το περνάς, φυσικά και δεν το αισθάνεσαι. Εκτός αν είσαι ο Μίλαν Τραϊκόβιτς. Εκεί όταν το περνάς, είναι για καλό. Το θέατρο μπήκε στη ζωή σου, όπως μου είπες προηγουμένως, με την επιστροφή στην Κύπρο, μετά τις σπουδές από την ψυχολογία. Και ήταν αυτό που μου είπες ότι ήθελες, δηλαδή ήθελες να γίνεις ηθοποιός. Τι ήταν αυτό που σε τραβούσε σε αυτό το χώρο? Στην αρχή δεν μπορούσα να το καθορίσω. Ναι. Όταν πήγαινα στο θέατρο που πολύ μικρός με πήραν οι δικοί μου, με κρατούσαν, με νύχια και με δόντια να μην συμμετέχω. Δηλαδή είχα πάντα την ανάγκη να απαντήσω σε ένα χαρακτήρα. Την ώρα δηλαδή που ήταν που η παράσταση. Συνέβαινε, ναι, ναι. Και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ναι. Νομίζω ότι ήμουν τρελός, ήμουν σχιζοφρενής. Ναι. Άρα με πήγε η ζωή κάπου αλλού. Πρώτα σε πήγε να ανακαλύψεις το γιατί. Γιατί θες εκεί. Και μετά συνειδητοποίησα ότι όταν πρέπει να κάνω το μηχανογραφικό για τις παγκύπρες εξετάσεις της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, εκεί είπα ναι, θέλω να γίνω και ηθοποιός. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι πώς έβλεπα τον εαυτό μου στο μέλλον ήταν πάνω σε μια σκηνή. Όταν ήμουν στον ηθοποιό, για να καταλάβεις, δεν είχαν να καλέσουν τους δικούς μου να δουν εγώ τι είχα φτιάξει, ας πούμε, ζωγραφιές και όλα αυτά. Εγώ δεν είχα τίποτα. Γιατί στο σχολείο είχε μια σκηνή ιταλική, εμένα μου φαινόταν τεράστια. Ναι. Δηλαδή αν πάω τώρα, νομίζω ότι ήταν τίποτα. Εκεί φαινόταν το Δημοτικό Θεατρικό Λευκοσία στο παλιό, φαινόταν ήταν τεράστιο, ήταν η σκαλά του Μιλάνου. Ήμουν συνέχεια πάνω σε αυτή τη σκηνή και έκανα διάφορα σκετσάκια μόνος μου. Μάλιστα. Ήτανε... Και μετά όταν πήγες στη σχολή, έφυγες από τη σχολή και όταν πάτησες την πρώτη φορά στο σανίδι, όχι σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ούτε στο σανίδι αυτό, τη σκηνή του νηπιαγωγείου ή άλλα που βρέθηκαν στην πορεία. Τι ήταν αυτό που ανακάλυψες? Πόσο ευλογία είναι. Είναι εκείνη τη στιγμή, όποτε βγαίνω πάση στη σκηνή και μετά συνειδητοποιώ ότι τι χαρά, τι ευλογία το να μπορώ να ζήσω αυτό το πράγμα, που είναι μια επικοινωνία με τον κόσμο, μια επικοινωνία με ένα έργο, με ένα χαρακτήρα. Για πολλούς μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια σε σχέση με το τι ζωές μπορούν να έχουν άλλοι άνθρωποι ή ο καθένας μας. Ναι. Εκείνη τη στιγμή μπορούμε να ζήσουμε όλοι κάτι άλλο και να μας πάει κάπου αλλού και να επικοινωνήσουμε και να νιώσουμε και αγάπη μέσα από αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ευλογία. Και όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, συμμετείχα στις νεφέλες του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και είχαμε πάει στην Επίδαυρο. Λοιπόν, δεν τίποτα. Ήμουν στο Λούνα Πάρκ. Δεν υπήρχε τόση χαρά. Πως βρέθηκα στην Επίδαυρο και ήμουν και ξαφνικά σε ένα επαγγελματικό θίασο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, του Κρατικού Θεάτρου της Κύπρου, στην Ελλάδα, στην Επίδαυρο. Νομίζω ήταν η ευτυχία στο μεγαλείο. Αυτό είναι για πολλούς ηθοποιούς, δηλαδή Επίδαυρος, είναι πολλούς είναι το όνειρο, ένα στόχος είναι... Και όταν πας εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα θέατρο που φτιάχτηκε, είναι σαν αγκαλιά το συγκεκριμένο θέατρο. Έκαναν τα πάντα οι αρχιτέκτονες του θεάτρου τότε, να είναι καλά οι άνθρωποι, για να παίξεις καλά. Ναι. Έκαναν τα πάντα. Ακούγεσαι, φαίνεσαι, έχει ωραία ενέργεια. Οι άνθρωποι εκεί έρχονται, ακούνε πολύ καλά, βλέπουν και χαίρονται που είσαι σε ένα υπέροχο τοπίο. Έκαναν τα πάντα εσύ για να πας εκεί και απλώς να κάνεις το χαρακτήρα σου σωστά. Ναι. Σε όλους αυτούς τους ρόλους που έχεις ερμηνεύσει αυτά τα χρόνια τώρα της επαγγελματικής πορείας, και από φίλους που έχω ακούσει και αυτά που έχω δει εγώ, τουλάχιστον, είναι, θα έλεγα ότι έχεις μια ιδιαίτερη εκφραστικότητα. Δηλαδή?
ξέρεις, ορισμένες φορές βλέπεις έναν ηθοποιό που ερμηνεύει ένα ρόλο με ένα βλέμμα, με ένα ύφος κλπ. Η εκφραστικότητα η δική σου όμως, ακόμα και το body language ή η γλώσσα του σώματός σου κλπ. Ακόμα και αν χρειάζεται να κάθεσαι μόνο, ας πούμε θυμάμαι στη Φαλακρίκα η τραγουδίστρια, ναι. Έτσι, που κάθεσαι στην πολυθρόνα, ξεκούραστα εσύ εκεί, εντάξει, χτυπάς στο κουδουνάκι, τουνγκ, ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αυτό όμως έχει ένα εκφραστικό τρόπο που το κάνεις, δηλαδή άμα σε παρακολουθεί ο θεατής, βλέπεις τις πάσεις των μειών του προσώπου κλπ. Δεν είναι μια απλά διεκπεραιωτική κατάσταση, ας πούμε, πρέπει να χτυπήσω το κουδουνάκι ή να πω ding, ding, 10 και 10. Νομίζω δεν γίνεται αλλιώς, με την έννοια ότι όταν είσαι πάνω σε σκηνή, είτε μιλάς είτε όχι, ακόμα πιο δύσκολα δεν μιλάς, πρέπει να είσαι ένας χαρακτήρας, ο οποίος αναπνέει, επικοινωνεί, λαμβάνει μηνύματα. Κάποιοι λένε ότι η υποκριτική δεν είναι δράση, είναι αντίδραση. Μάλιστα. Σε κάτι. Εγώ έτσι έμαθα. Και στην εφέλεια που είχα πει προηγουμένως, ήμουν σχεδόν σε όλη την παράσταση, χωρίς να έχω πολλά λόγια. Αλλά έπρεπε να ήμουν ενεργός. Εκεί ουσιαστικά είχα μάθει ότι ο ρόλος δεν έχει να κάνει με τις ατάκες, έχει να κάνει με το να δίνει ζωή σε ένα χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά δεν το κάνω με την συνειδητά. Εγώ τώρα θα κάνω εκείνο, τώρα θα κάνω το άλλο. Προσπαθώ να επικοινωνώ με το τι συμβαίνει απέναντι. Κυρίως. Κυρίως. Αυτό είναι δικό σου. Παρόλο που έχει στην κινηματογραφική ταινία, τώρα που είπαμε την αφορμή του Μάκλιν Χέντρικς. Και να πάει ο κόσμος να στηρίξει τον κυπριακό κινηματογράφο. Αυτό ναι, για το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Δηλαδή να πάει να δει ο κόσμος. Μόλις θα πάω να το δω, θα πω και εγώ στον κόσμο την εμπειρία βεβαίως. Αλλά μόνο από το τρέιλερ που έχω δει και από την ιστορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι η πρώτη σου συμμετοχή σε κινηματογραφική ταινία, είτε μικρού είτε μεγάλου μήκους. Ναι, ναι. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές. Δεν θα έλεγα όμως το ίδιο. Είμαι κινηματογραφικός ηθοποιός. Ναι, είστε κινηματογραφικός ηθοποιός. Παγκόσμιας καριέρας. Η ταινία έχει παίξει στο εξωτερικό, έχουν πάρει βραβεία. Διεθνή καριέρα. Αυτό, τελείωσε. Εγώ και οι συνάδελφοι Μέρλ Στρίπ, η Ιαν Μακέλεν. Θα έλεγα όμως λοιπόν ότι δεν υπάρχει έτσι κάτι ανάλογο τηλεοπτικά. Δηλαδή τηλεοπτικά δεν σε έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Αυτό έχει να κάνει με μια συνειδητή επιλογή. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου, γιατί είναι άλλες οι απαιτήσεις. Το πες πολύ όμορφα για όλα. Ναι, ωραία. Γιατί έχει να κάνει και με μια συνειδητή επιλογή αρχικά στο να θεωρώ ότι ήθελα να δουλέψω περισσότερο θεατρικά, να αποκτήσω και εμπειρία, αλλά και ένα όργανο που να μπορεί να πλάθεται. Αυτό που κάνουν οι ηθοποιοί στην τηλεόραση, που κάθε μέρα κάνουν άλλο κείμενο, το βρίσκω εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πολλές φορές προτάσεις που μου ερχόντουσαν δεν θεωρούσα ότι με διέφεραν εκείνη την περίοδο. Κάποιες φορές που ήταν κάποιες καλές προτάσεις, μπορεί να μην είχα εγώ το χρόνο. Αλλά κυρίως αντιλήφθηκα ότι η τηλεόραση θέλει μια προσοχή στο πώς τι δίνει στον κόσμο, γιατί αυτό είναι μια δυνατή εικόνα. Αλλά σαν μέσο, εγώ βλέπω πολύ ξένες σειρές. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια δυναμική τεράστια. Δηλαδή, μακάρι να μας εξώσει ο Θεός να παίξουμε σε μια παραγωγή που να είναι το Game of Thrones στη Σκύπρο. Με χαρά να συμμετέχω. Και μπορεί και να συμμετέχω και στο μέλλον και σε άλλες παραγωγές. Μακάρι να. Απλώς ήταν όλα αυτά που είπες μαζί. Ναι. Βαλεντίνο μου, τι είναι αυτό που θα έλεγες τώρα. Εσύ θα μου το απαντήσεις, μπορεί να μου το απαντήσεις και διαφορετικά βέβαια, γιατί έχεις και τον background του ψυχολόγου εκεί πέρα πίσω. Ναι, αυτό. Είμαστε και σε καναπέ. Είμαστε και σε καναπέ. Έχω υψοφοβία. Τι να κάνω. Έχεις υψοφοβία, τι να κάνεις. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ποια είναι αυτή η κινητήριος δύναμη ή αυτό που μπορούμε να πούμε ότι σε ενεργοποιεί, που σε κάνει να λες «ζω», που σε κάνει να αισθάνεσαι ζωντανός. Νομίζω η αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είτε η αγάπη για μένα, είτε η αγάπη για τους άλλους. Ναι. Δηλαδή, και λες ότι έχω ψυχοφοβία, τι να κάνω. Η αγάπη για τον εαυτό μου με κάνει να θέλω κάτι άλλο από το φόβο. Ενώ για να απαντήσω ακόμα και σοβαρά και σε αυτό, νομίζω ότι αυτό που με κάνει ζωντανό, είτε πάνω σε σκηνή, είτε σε μια στιγμή να πω νιώθω ευτυχισμένος και θέλω κι άλλο, είναι η στιγμή της αγάπης. Δηλαδή, τώρα έχω ένα μικρό ανιψάκι 4 χρονών. Όποτε έρχομαι σε επαφή μαζί του, νιώθω ζωντανός.
πολύ, όταν είμαι ερωτευμένος για τον ζωντανό, και νιώθω και νεκρός πολλές φορές. Αλλά είναι... όταν είναι δυσάρεστη η εξέλιξη του των πραγμάτων. Ναι. Όποτε, νομίζω είναι η αγάπη, τίποτε άλλο. Είναι τόσο απλοϊκή απάντηση που έχω, αλλά νομίζω ότι είναι ουσιαστική. Ίσως καμιά φορά και στα πιο απλά να βρίσκεται το νόημα. Καμιά φορά. Τι απολαμβάνεις να κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο? Να πίνω καφέ. Γι' αυτό σε πετυχαίνω συνέχεια στα καφέ. Ναι. Μάλιστα. Καταρχάς, λέω ότι είναι το γραφείο μου τα καφέ. Ναι. Γιατί και μου αρέσει και να διαβάζω, να γράφω, να κάνω. Αλλά μου αρέσει. Θεωρώ ότι η στιγμή που να πιω ένα καφέ για λίγη ώρα κάπου είναι μια στιγμή ευτυχίας καθημερινή. Έχεις βάλει κάποιους προσωπικούς κανόνες επαγγελματικά. Κανόνες. Ναι, τους δηλαδή... οποίους δεν παραβαίνεις. Δηλαδή, ας πούμε, λες ότι σου έρχεται μια πρόταση. Έχεις κάποια κριτήρια για να αποδεχθείς ή όχι. Έτσι δεν είναι? Τι... Σαφώς. Προσπαθώ να είμαι ευέλικτος πάντα στο τι ακούω. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω κάποιους κανόνες που ακολουθώ, ένα πρωτόκολλο και το ακολουθώ πιστά. Ναι. Σαφέστατα έχει να κάνει με την πρόταση, με το οποίο σκηνοθετεί, το έργο, το ρόλο, τους ανθρώπους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς θα περάσω εκείνη την περίοδο, με την έννοια ότι οι καλοί άνθρωποι μπορεί να σε κάνουν και πιο δημιουργικό. Ναι. Με αυτή την έννοια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι, για να δούμε, νούμερο ένα το πληρεί, το νούμερο δύο το πληρεί. Όχι. Και επειδή έχει τύχει και σε αυτά που έχω δει και σε αυτά που δεν έχω δει να έχει συμμετάσχει, γιατί η αλήθεια είναι και πάρα πολλές και οι παραγωγές και όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον φωτογραφικά αυτά που δεν έχω δει, και έχω δει φωτογραφίες μόνο από τις διαφημίσεις ή παρουσιάσεις. Εδώ ξαφνικά το Facebook. Το Facebook και όλα αυτά. Ναι, είναι ότι. Όταν λέω αυτό, όταν λέω έχεις βάλει προσωπικούς κανόνες, δεν ακολουθείς μια συγκεκριμένη πορεία, ότι θα κάνω μόνο αυτό ή θα κάνω αυτό ναι. Και αυτό. Θα ήθελα να κάνω τα πάντα. Ναι. Τα πάντα όμως. Δηλαδή, το όνειρο μου είναι, λατρεύω αυτούς τους ηθοποιούς που μπορούν να παίξουν σήμερα τραγωδία, αύριο κομμωδία, ένα Σέξπιρ, ένα Τσέχοφ, ένα Μπουλβάρ. Αυτοί οι ηθοποιοί, δηλαδή, θεωρώ πρότυπο. Mm-hmm. Και αυτούς παρακολουθούσα και από μικρός. Δηλαδή, η Λένη Σορόκο, ας πούμε, ή ο Αντώνης Κατσαρής, ή ο Σταύρος Λούρας που συμμετέχω, που δουλεύω μαζί του αυτή τη στιγμή, ή η Ανίτα Σαντορινέου, ήταν οι άνθρωποι που κάναν τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Μακάρι και εγώ να μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι που λέμε το να έχεις κάποια πρότυπα. Και αυτό είναι προηγουμένως που είπες τώρα για τη Λένη Σορόκου. Στον Ήπειρο. Που η Λένια, η κυρία Σορόκου, τέλος πάντων, είναι, περνάει, κοιτάει, ακούς μια-δυο ατάκες και κυρίως είναι ο μονόλογος του Δημήτρη. Αλλά είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως, δηλαδή ένα βλέμμα μόνο, ο τρόπος που κοιτάει μόνο, είναι τόσο καθοριστικός, ας πούμε, σε δημιουργεί τέτοια συναισθήματα. Ναι. Που είναι μια επαφή με τη Λένια Σορόκου, τη Λένια όπως τη λέω εγώ, με στιγμάτισε με πολύ θετικό τρόπο. Με στη Λένια αντιλήφθηκα τι σημαίνει ήθος, τι σημαίνει εργατικότητα, τι σημαίνει ταλέντο, αλλά κυρίως τι σημαίνει άνθρωπος και τι σημαίνει να είσαι πάντα αληθινός σε ό,τι κάνεις. Είναι τρομερά ειλικρινής πάνω στη σκηνή σε ό,τι κάνει. Δεν την ένιωσα ποτέ ότι πάνω σου πουλήσω μια στιγμή. Είναι πολύ ειλικρινής η κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή. Και με συγκλονίζει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει για σένα καλή ζωή? Καλή ζωή. Να μπορώ να πηγαίνω ταξίδια χωρίς σκέψη. Πώς γίνεται αυτό? Με την έννοια ότι όταν οργανώνεις ένα ταξίδι, λες: Αχ, έχω τα λεφτά να κάνω αυτό το ταξίδι. Ή να περάσω καλά, να το πάρω και πιο ανθρώπινα. Αυτό είναι καλή ζωή. Μπορείς να πας ένα ταξίδι να σπαταλήσεις ελάχιστα χρήματα. Το είχα κάνει όταν ήμουν φοιτητής, ας πούμε, στην Αθήνα. Είχε προσφορές και πήγαινα με πολύ λίγα λεφτά σε διάφορες χώρες τριγύρω. Η διάθεση όμως. Το να περάσω καλά, αυτό έκανε τη διαφορά. Mm-hmm. Και αυτό ήταν καλή ζωή. Και όταν ήμουν φοιτητής, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούσα να ζούσα πλησιοπάροχα. Ζούσα όμως εξαιρετικά. Ναι. Εξαιρετικά όμως καλά. Και οι ταξίδια ήταν. Μπορεί να τα ταξίδια με τους φίλους σε μια κουβέντα. Ενώ δεν είχε να κάνει μόνο με τη μετάφορα σε άλλο τόπο. Είναι το πώς εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές ταξιδεύουμε και βλέποντάς σας εμείς. Μακάρι. Ως θεατές. Από το βλέποντας εσάς τη σκηνή επάνω, πολλές φορές μας ταξιδεύετε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και ειδικά όταν είναι και τα έργα κάποιας άλλης εποχής. Είναι πολύ εκεί να θέλει η μαγκιά και του σκηνοθέτη και των ηθοποιών,
να μεταφέρουν και τους θεατές. Και όταν είναι καλή παράσταση ναι. εκείνο το ταξίδι. Ναι. Όταν πήγα τελευταία στην Αθήνα, πήγα μια παράσταση το απόψε αυτό σχεδιάζουμε το Πυραντέλο στο Εθνικό. Έφυγα πραγματικά είχα ταξιδέψει. Γιατί ήταν πολύ καλή παράσταση. Ήταν συγκινητικά καλή παράσταση. Νομίζω ότι το θέατρο επειδή είναι ζωντανό, εκεί είναι και η μαγεία του και το επικίνδυνο. Δηλαδή όταν είναι καλό, είναι μαγικό. Όταν είναι κακό, είναι βασανιστικό. Αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί είναι ζωντανό. Ναι. Αλλά σημαίνει ότι λαμβάνουμε και δύο μέρος σε κάτι, σε ένα πείραμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα πάει. Μπορούμε να βάζουμε τα καλά μας και να έχω κάνει διετοιμασία όλα όσα πρέπει, αλλά δεν ξέρεις ποτέ πού θα πάει. Πώς κάποια στιγμή, επειδή δεν είναι, εκτός, αν δεν είναι μονόλογος και είναι μια ομαδική παράσταση, ένα στίασος, ένα σύνολο ανθρώπων, είναι φυσιολογικό, είναι λογικό κάθε μέρα να μην είμαστε στην ίδια διάθεση, στην ίδια μια κατάσταση κλπ. Έχει τύχει να επηρεάσει αρνητικά, με την έννοια ότι κάποιος δεν είναι καλά, είτε από θέμα υγείας, είτε ψυχολογικά. Και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα στην απόδοση της παράστασης. Είχα ακούσει μια φορά που λένε ότι ένας ηθοποιός είναι όργανο παίκτης και το όργανο ταυτόχρονα της ερμηνείας. Δηλαδή είσαι και το βιολί και ο βιολιστής. Mm-hmm. Ένα βιολί εκείνη την ώρα που δεν είναι καλά, ακούει κάνει ένα λάθος ήχο. Ναι. Πάντα. Στην περίπτωση του ηθοποιού, μπορεί και το να μην είναι καλά, μπορεί και να βγάλει και ένα πολύ καλύτερο ήχο. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να τον σπρώξει, να βρει νέες περιοχές που λόγω ασφάλειας, λίγο πρόβας, πλέον να έχει βολευτεί λίγο. Ενώ μια κατάσταση άλλη μπορεί να τον σπρώξει κάπου αλλού. Είναι μια πολύ ζωντανή διαδικασία. Σαφέστατα υπάρχουν και κακές στιγμές, κακές νύχτες, ή να είσαι άρρωστος ή να έχεις μάθει κάτι που να είναι δυσάρεστο, αλλά ο στόχος είναι πάντα αυτό να το αξιοποιείς προς το καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι κάτι που σε μαθαίνουν από τη σχολή. Σου λένε ότι ό,τι έχεις χρησιμοποιεί το για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ουσιαστικά. Τι δεν μετανιώνεις να κάνεις? Τι δεν μετανιώνω να κάνω? Να βρίσκομαι με φίλους. Mm. Ποτέ δεν το μετανιώνω. Αυτό. Ναι. Βλέπεις, είπες σειρές ξένες. Πολλοί χαρακτήρες, πολλοί ήρωες είναι φανταστικοί. Ποιος φανταστικός χαρακτήρας λοιπόν νόμιζες ότι αν το συναντούσες έξω, μια που είπες, σ' αρέσει να συναντιέσαι και λοιπά και να πεις και καφέ, νομίζεις ήταν πολύ βαρετός τελικά? Ενώ είναι πολύ συναρπαστικός σαν χαρακτήρας ή σαν ήρωας. Δεν ξέρω, νομίζω ο Τίριον, ας πούμε, στο Game of Thrones που τον απολαμβάνω εξαιρετικά, ναι. νομίζω θα ήταν δύσκολο σε καφέ. Αυτό συνήθως πίνει κρασί. Ναι. Σε ένα καφέ θα βαριόταν τη ζωή του πάρα μα πάρα πολύ. Σαν χαρακτήρα Τίριον ή σαν ηθοποιός που είναι? Σαν χαρακτήρας. Το ηθοποιό δεν το γνωρίζω. Ναι. Ναι. Αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν θα ήταν πολύ βαρετός σε ένα καφέ. Θα άντεχε, θα βαριόταν εξαιρετικά ο Μάλιστα. ίδιος. Αν θα μπορούσες να βγεις τώρα για ένα δείπνο με κάποιον διάσημο ή κάποιον ηθοποιό κλπ. Είτε ένα γνωστό πρόσωπο, είτε ένα διάσημο πρόσωπο, είτε ένα ηθοποιό κλπ. Με ποιον θα ήθελες να βγεις για ένα δείπνο? Με τον και για ποιο θέμα θα συζητούσατε? Με τον Ιαν Μακέλεν. Ναι. αυτός ο άνθρωπος... Τον Σέριαν Μακέλεν. Τον Σέριαν Μακέλεν. Ναι, είναι Σέριαν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τρομερό χιούμορ. Mm. Δηλαδή, αυτός έχει παίξει τα ντερά του, αλλά έχει χιούμορ σε όλες τις στιγμές. Ναι. Έκανε τελευταία μια παράσταση για τα 80 χρόνια που έκλεισε στη ζωή και έκανε ένα stand-up comedy με όλους τους χαρακτήρες που έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και πήγαν και τον είδα και μου ήταν εξαιρετικός και είχε ένα χιούμορ αστήρευτο ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι κυρίως ότι είμαστε εμείς άνθρωποι σε αυτή τη γη και επικοινωνούμε. Ναι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα να μιλήσω, να δω πώς βλέπει τη ζωή και την τέχνη. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Μου είπες προηγουμένως ότι σε ευχαριστεί να βρίσκεσαι με φίλους, δεν μετανιώνεις ποτέ να το κάνεις αυτό. Ποια είναι αυτά τα μικρά πράγματα που σου δίνουν χαρά? Όπως είπα, το να πίνω καφέ. Ναι. Κάποιες μέρες πολύ περισσότερο, γιατί έχω ανάγκη για ενέργεια. Κυρίως όταν έχω ρεπό, μου αρέσει να φεύγω για λίγο κάπου. Για μια βόλτα στο βουνό, λίγο στη θάλασσα. Έχω μια ανάγκη για φυγή. Ναι. Λίγο κυρίως να καθαρίσει από πάνω μου η εβδομάδα, για να μπορώ να ξαναλειτουργήσω. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και ακούω όλη η μέρα μουσική. Τι μουσική, τι είδος μουσική? Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν τα έχει, πάντα. Έχει να κάνει με τη διάθεση ή γενικώς? Και τη διάθεση, αλλά κυρίως μου αρέσει και να ψάχνω. Ναι. Και μου αρέσει και το να απολαμβάνω και τις τρελές στιγμές της μουσικής. Ενώ αυτή την περίοδο ασχολούμαι και με την Eurovision,
Πώς το πάμε, θα πάει καλά η Τάμτα. Για πες μας, πώς θα πάει. Στα προγωνιστικά έχει πέσει λίγο αυτές τις μέρες από ό,τι βλέπω, αλλά είναι καλά το κορίτσι με τη μέση της, αυτό είναι σημαντικό. Έχει ανεβεί πάνω στα τακούνια και πιστεύουμε θα κάνει μια καλή επιφάνηση. Έτσι, από όλα, γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα, παιδιά. Το μυαλό πρέπει να είναι ανοιχτό. Ναι. Από τον Τζιτσάνι ως την Τάμτα, έτσι δεν είναι. Μια που μιλάμε λοιπόν για μουσική, κοίταξε να δεις τώρα τύχη και συμπτωματικά. Ναι. Αρχικά, λέγαμε λόγω της παράστασης του Ουζερή Τσιτσάνι να παίξουμε το «Θα πεις και ένα τραγούδι». Και το πρόβλημα είναι το εξής. Ναι. Ότι όλα τα τραγούδια του Τσιτσάνι, ο πρώτος ή ο δεύτερος στίχος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Έτσι, το ψάχνει ο Κωνσταντίνος και μου λέει: δεν μπορούμε να βάλουμε τραγούδια του Τσιτσάνι, γιατί όλα τα τραγούδια είναι το πρώτο ή ο δεύτερο στίχο είναι ο τίτλο. Φαντάστε για το παιχνίδι, φαίνεται ο άνθρωπο και πρέπει να γλιτώσει. Αλλά εσύ δεν θα την γλιτώσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε τώρα να πει και ένα τραγούδι με τον Βαλεντίνο Κόκκινο.